Βλέπετε και την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Τούμπα. Φαντασμαγωρική εικόνα. Όσοι ήρθε να συμβαίνει στα μεγάλα παιχνίδια στην έδρα του ΠΑΟΚ. Και δεν θα μπορούσε ασφαλώς. Πάσογλου, Φωτάκης, Κουτσιανικούλης, Νάουτσνερ και Άμπου Μπακαρή. Από την άλλη πλευρά, ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ παρατάσσει το αναπληρωματική για τους φιλοξενούμενους, ο Πέσκοβι. Σουτάρει ο Γκαρσία στο τείχος, γέμισμα και πέναλτι. Ο Καλόπλος έχει το σημείο του πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, πράγμα που σημαίνει ότι μάλλον από το χτύπημα του φάουλ υπάρχει χέρι. Παίκτη του Άρη, έχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Βεβαίως θα χρειαστεί να δούμε κάποιο replay για να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, διότι σε πρώτο χρόνο, από το σημείο στο οποίο ήμασταν για να δούμε εδώ, εκτελεί. Ο Γκαρσία είναι ο νέτο εκεί, χαρίζει πολύ τα πράγματα. Εδώ και πάλι γυρισμένος μεν, αλλά με απλωμένο το χέρι φαίνεται από αυτό. Να, εδώ όπως το βλέπουμε είναι πολύ μακρινό όμως και αυτό. Παρόλα αυτά, ΠΑΟΚ να προηγηθεί. Ο Ίβιτς εκτελεί, μπάλα στα δίκτυα, 1-0. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος πανηγυρίζει έξαλλα το γκολ που πέτυχε με το πέναλτι. Βλέπετε ασφαλώς και το τι ακριβώς συμβαίνει στην Τούμπα ύστερα από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βλάνταν Ίβιτς. Στο κέντρο με πολύ δύναμη το σούτ από τον Σέρβο. Σπαρκής δεν μπορεί να αντιδράσει. 1-0 στο 20 λεπτό. Ο Ίβιτς, ο οποίος θα δει ασφαλώς την κίτρινη κάρτα για τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα. Τώρα βλέπει κάρτα από τον Καλόπουλο. Ο ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. Να σου ότι είναι πολύ εκνευρισμένος. Μπαίνουν στη μέση τώρα και άλλοι παίκτες. Υπάρχει λόγος να ανάψουν τα αίματα. Ο Βιτόλο δείχνει πολύ εκνευρισμένος. Κάτι λέει δείχνοντας τον αγώνα του. Ο Κόκε τα λέει με τον Βιτόλο. Μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν συμπαίκτες. Καθώς ο Βιτόλο, ο Κλεάνης Βικελίδης ήρθε στην Τούμπα. Προσπαθεί ο Κόκε να ηρεμήσει τον πρώην συμπαίκτη του. Και εδώ είναι η φάση, δείτε πως με τον αριστερό του, με το αριστερό του χέρι αρπάζει και ρίχνει κάτω τον Ίβιτς να σούτει ένα δυνατό, ένα σκληρό φάουλ τον κεντρικό αμυντικό του Άρη. Τώρα και ο Κάλβο προσπαθεί να ηρεμήσει τον Βιτόλο. Τι και έδωσε για τον Γκαρσία, ο Ρουβανός περνάει εξαιρετικά για τον Ίβιτς, βγήκε ο Σιφάκης, καθυστέρησε πολύ, ο Ίβιτς βοήθησε. Εδώ το βλέπουμε και πάλι. Βγαίνει, βάζει άσχημα. Βγαίνει το πρώτο ημίχρονο και ο Γκαρσία εκτελεί το φάουλ. Η μπάλα κάνει ένα γκέλ, βάζει το πόδι του Μουσλίμοβιτς και επιστρέφει στα γκολ. Από τον Ιανουάριο του 2009 είχε ένα σκοράρι από ένα παιχνίδι εδώ στην Τούμπα κόντρα στον Πανθρακικό. Και σήμερα 10 μήνες και κάτι από εκείνο το παιχνίδι πετυχαίνει γκολ ο Μουσλίμοβιτς και κάνει το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ενώ ο Γκαρσία πηγαίνει από την άλλη πλευρά των κερκίδων, τη στιγμή που όλοι οι συμπαίκτες του πανηγυρίζουν κοντά στην εστία στην οποία επιτεύχθηκε το γκολ από τον Μουσλίμοβιτς, ο Γκαρσία πηγαίνει στην άλλη πλευρά, στη θύρα 4, για να πανηγυρίσει εκεί με τον κόσμο. Εδώ ο Μουσλίμοβιτς, ο οποίος 10 μήνες και κάτι μετά από τον τελευταίο του γκολ για το πρωτάθλημα της Super League, βρίσκει και πάλι δίχτυα, κάνοντας το 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρισμοί τελειώνουν τώρα. Εσείς βλέπετε τον Γκαρσία χαμογελαστό που πήγε και πανηγύρισε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε θύρα 4. Στο μεταξύ, κίτρινη κάρτα είναι το Τσιρίλο. Έχει επιστρέψει και είναι το γκολ, κάνει το 2-0 ο Σλάταν Μουσλίμοβιτς, ο οποίος επέστρεψε για τον Ίβιτς, για αυτός για τον Βιερίνια.
Έχει μπει μπροστά, φεύγει πλάγια ο Αράνο, το ρίχνει κάτω και δείχνει το σημείο του πέναλτι ο Καλόπουλος. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟ κερδίζει ένα ακόμη πέναλτι σε ανατροπή του Βιερίνια από τον Αράνο. Βλέπουμε εδώ, βάζει το πόδι του ο Αράνο ανάμεσα στα πόδια του Βιερίνια, δεν βρίσκει μπάλα, τον ρίχνει κάτω με το σπρόξιμο αυτό και δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι ο Καλόπλος. Γι' αυτό εδώ το μαρκάρισμα από τον Αράνο στον Βιερίνια. Το βλέπουμε από μία ακόμη οπτική γωνία. Δεν μπορεί να βρει μπάλα, σπρώχνει και με το χέρι και με τα πόδια χαμηλά. Ο παίκτης του Άρη και ο Καλόπλος χωρίς δεύτερη σκέψη δείχνει αμέσως στο σημείο του πέναλτι. Ο Βιτόλο με δική του πρωτοβουλία, όπως μου λέει ο Κωστής Μπότσαρης, αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του πέναλτι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, 47ο λεπτό. Η μπάλα στα δίχτυα, αν και έπεσε σωστά ο Σιφάκης. 3-0 ο ΠΑΟΚ με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιτόλο. Και έξαλλη πανηγυρισμοί, καθώς ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έχει ένα ισχυρότατο προβάδισμα και δίνει διαστάσεις τριάμβου σε μία, όπως φαίνεται να προδιαγράφεται, επικράτηση σε βάρος του αιωνίου αντιπάλου του. Βλέπετε ξανά εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Βιτόλο, 3-0 στο 47. Τα πράγματα γίνονται πλέον πάρα πολύ δύσκολα για τον Άρη, για τον Γκαρσία. Σέντρα για τον Βιερίνια. Πάντα ο Βιερίνια, ο οποίος χορεύει τον Αράνο, δυνατό το shoot-out. Βιερίνια σε μια εξαιρετική ενέργεια από πλευράς τεχνικής, αλλά ως προς την ουσία δεν πήρε από αυτό. Φωτάκης κινείται γρήγορα και ο Μουσλίμοβιτς. Και από την άλλη πλευρά ο Σορλέν, ο Φωτάκης για τον Μουσλίμοβιτς. Ευκαιρία 4-0 στο 60. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε ένα σκορ συντριβής για τον Άρη με το δεύτερο γκολ του Μουσλίμοβιτς, ο οποίος πηγαίνει εκτός για να πανηγυρίσει και ρισκάρει να δει την δεύτερη κίτρινη κάρτα για να αποβληθεί. Εδώ βλέπουμε ξανά τον γκολ που πετυχαίνει ο Ζλάταν Μουσλίμοβιτς ύστερα από την πολύ ωραία πάσα Φωτάκη, το 4-0. Καλόπουλος περιμένει τώρα το Μουσλίμοβιτς. Μουσλίμοβιτς κεφαλιά, παραλίγο το αυτοκόλλο από τον Ασούτη, ενστικτοδός ο Σιφάκης, απέκρουσε, όπως δεν περίμενε ότι μπάλα θα πάει εκεί. Δείτε και πάλι πόσο Ασούτη στην προσπάθεια του να διώξει γυρίζει την μπάλα προς την εστί. Πάω προηγείται 4-0 του Άρη. Τρέρας πολύ ψηλά, Άγος θα μπει στη θέση του Κάμπορα. Γκαρσία για τον Βιερίνια, αμέσως η σέντρα από τον Πορτογάλο, Μουσλίμοβιτς έξω στο 81. Βλέπουμε ξανά το γύρισμα πολύ καλό από τον Βιερίνια, αλλά δύο φάσεις στο δοκάρι, ωστόσο το ποδόσφαιρο έχει αυτές τις στιγμές. Από εκεί πέρα νομίζω ότι και εμείς τα δώσαμε όλα για αυτή τη νίκη. Βάλαμε 4 γκολ, οπότε δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης αν ήταν δίκαιη ή όχι η νίκη μας. Απλώς θεωρώ ότι είναι κρίμα που δεχτήκαμε αυτό το γκολ στο τέλος, λόγω του γεγονότος ότι πήγαμε ουσιαστικά πίσω από έναν ποδοσφαιριστή που είχε κάνει κάποιες δηλώσεις χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δημιουργήσαμε μια αναταραχή από μόνοι μας και δεχτήκαμε ένα γκολ που δεν χρειάζεται να δεχτούμε. Συγχαρητήρια στο παδί μας για άλλη μια φορά, ήταν καταπληκτική και στα δικά στο πλευρό μας μέχρι το τέλος. Τρόποι του Άρη, παίκτες του Άρη, προπονητές είναι ήδη προς τα αποδυτήρια. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς του Μουσλίμοβιτς και του Κοντρέρας.
Παρακαλώ τους συναδέλφους να με ενημερώσουν αν πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ωραία. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα 4-1, η πολύ μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, που διατήρησε αυτή την ισχυρή παράδοση των επιτυχημένων αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ίβιτς, έκανε το 2-0 στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με τον Μουσλίμοβιτς, 3-0 με τον Βιτόλο πάλι με πέναλτι στο 47, το 4-0 με τον Μουσλίμοβιτς στο 61 και στο 84 το γκολ του Νέτο. Νομίζω ότι ο Παναγιώτης Στεφάνου έχει τον Τόνι Κάλβο, ο λόγος αμέσως αυτόν. Τόνι Κάλβο.